με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο και φίλο, πάνω απ' όλα, τον κύριο Γιάννη Κόκορη. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα. Ευχόμαστε να είστε καλά, αν και γνωρίζουμε ότι μόλις επιστρέψατε από την ΜΕΘ του νοσοκομείου του Βόλου. Πώς έχουν τα πράγματα αυτή την περίοδο? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την περίοδο. Το νοσοκομείο μας γενικά δέχεται μια τεράστια πίεση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η μάχη είναι συνεχής. Άλλες φορές νικάμε, άλλες φορές χάνουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε απώλειες ανθρώπινες. Η μονάδα αργής θεραπείας είναι γεμάτη από περιστατικά με κορονοϊό. Και επίσης υπάρχουν δυστυχώς και κάποια περιστατικά που, επειδή δεν έχουμε κλίνες κενές, αναγκαζόμαστε να τα νοσηλεύουμε εκτός ΜΕΘ, με μηχανήματα βέβαια που ευτυχώς υπάρχει επάρκεια. Αλλά γενικά είναι μια κατάσταση που 20 χρόνια στην μονάδα αργής θεραπείας εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει, αλλά ούτε και κανείς άλλος συνάδελφος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η έξαρση των τελευταίων ημερών, του τελευταίου μήνα, θα λέγαμε έτσι. Κοιτάξτε, η περιοχή μας είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας. Στη συνέχεια υπήρχε μια χαλαρότητα, η οποία είναι και ανθρώπινο σαν αντίδραση, αλλά οφείλεται και στο ότι ο κόσμος είχε λίγο ξεχάσει το πρόβλημα του κορονοϊού. Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στον νομό μας λόγω τουριστικών υποδομών, όχι από το εξωτερικό αλλά από το εσωτερικό. Και όταν βλέπαμε τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα στο κόκκινο, ξέραμε ότι θα έρθει και σε εμάς, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα. Άμα δείτε και το χάρτη με τα κρούσματα της Ελλάδας, βλέπετε ότι ξεκινάμε τη Βόρεια Ελλάδα και συνέχεια φτάνουμε προς τα κάτω. Έτσι, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, υπήρξε μεγάλη διασπορά. Εντάξει, οι σχέσεις λαού Βόρου Λάρισας είναι πάρα πολλές και κοντινές, πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται, ένθεν και εκείθεν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διασπορά. Τώρα που μιλάμε, σε όλη την πόλη, σε όλη τη Μαγνησία, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και δυστυχώς ένα μέρος από αυτά τα κρούσματα είναι σοβαρά. Χρειάζονται καταρχάς νοσηλεία σε κοινές κλίνες του νοσοκομείου. Έχουμε δημιουργήσει δομές κλείνοντας τμήματα και αναπτύσσοντας κλινικές, κορονοκλινικές δηλαδή. Έχουμε φτάσει περίπου στον αριθμό 100 νοσηλευωμένων και έχουμε μετατρέψει και τη ΜΕΘ που είχε 8 κλίνες για όλα τα πολυδύναμα περιστατικά μας σε ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19. Έχοντας συγχρόνως διατηρήσει σε άλλο χώρο άλλες 4 κλίνες για τα non-COVID περιστατικά, τα οποία μάλιστα χρειάζονται, δηλαδή τώρα που μιλάμε, κάναμε ας πούμε εισαγωγή ένα νέο άνθρωπο με τροχαίο ατύχημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες είναι διπλές. Και μένει ο κορονοϊός κυριαρχεί, αλλά δεν σταματάνε και τα βαριά περιστατικά άλλης αιτιολογίας να υπάρχουν και να χρειάζονται και αυτά νοσηλεία. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει κατέβει, γιατρέ, σε σχέση με το πρώτο κύμα. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει κατέβει. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε με νόσο COVID 50-60 άριδες. Έχουμε και πιο μεγάλες ηλικίες. Ευτυχώς όχι, λέω ευτυχώς, γιατί οι νεότεροι είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ευτυχώς όχι νεότερους. Αλλά κάποιοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν είναι άτρωτος. Κανείς δεν πρέπει να έχει την αυταπάτη ότι εμένα δεν θα με πειράξει και την οικογένειά μου. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί σε αυτή την ιστορία η ατομική μας ευθύνη παίζει τον πρωταρχικό ρόλο και αν αυτό συμβεί, όπως ήδη φαίνεται από το lockdown, τα μέτρα θα αποδώσουν. Οι αριθμοί μπορώ να πω ότι λίγο μειώνονται, αλλά δεν πάβει η περιοχή μας να μένει στο κόκκινο. Ναι. Αυτό που αναφέρεται συχνά και είναι μια δικαιολογία, θα έλεγα, των ανθρώπων που δεν πιστεύουν στην ασθένεια, γιατί υπάρχουν εκείνοι και αρκετοί κιόλας, για τα υποκείμενα νοσήματα. Θέλω να μας πείτε σαν γιατρός, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει υποκείμενα νοσήματα και κάποια στιγμή είναι θετικός στον κορονοϊό, επιβαρύνεται η υγεία του έτσι ώστε να φτάσει στο τέλος της ζωής του? Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι υποκείμενο νόσημα
σημαίνει ότι κάποιο από τα λειτουργικά όργανα του ανθρώπου βρίσκεται σε δυσκολία, βρίσκεται σε ανεπάρκεια. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά, όταν για κάποια άλλη αιτία που μπορεί να μην έχει σχέση με αυτό το υποκείμενο νόσημα, νοσήσουμε και μάλιστα βαριά, όπως συμβαίνει με την νόσο COVID, όλες αυτές οι αδυναμίες που υπάρχουν χρονίως θα αναδυθούν σε μέγιστο βαθμό. Άρα, ο καρδιοπαθής μπορεί να κάνει επιπλοκή από την καρδιά του, ο χρόνιος αναπνευστικός θα κάνει επιπλοκή από τα πνευμόνια του, ο νεφροπαθής θα κάνει επιπλοκή από τους νεφρούς. Η νόσος του κορονοϊού είναι συστηματική, με την έννοια ότι προσβάλλει πολλά συστήματα, αν και κυρίαρχο είναι το αναπνευστικό. Και έτσι, δυστυχώς, οι πιθανότητες για βαριά νόσηση και πολύ περισσότερο για μοιραία κατάληξη είναι εξαιρετικά αυξημένοι σε αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η προστασία των πολιτών γίνεται μόνο από τη μάσκα ή πρέπει να μειωθούν, παράδειγμα, οι μετακινήσεις τους όπως απόφαση έχει πάρει η κυβέρνηση και αν τελικά την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση αρχίζει σιγά σιγά να κινεί τα νήματα της οικονομίας, ανοίγοντας τα σχολεία όπως ακούγεται, ανοίγοντας το λιανεμπόριο, μήπως θα επιβαρυνθούμε περισσότερο όταν ξεκινάει η κοινωνία ξανά να λειτουργεί. Βέβαια, υπάρχει και η σκέψη να ξεκινήσουμε κυρίως πάλι με τις πράσινες, τις κίτρινες και τις κόκκινες περιοχές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος είναι κοντά στη Σκιάθο. Πριν από λίγο ακούστηκε ότι στη Σκόπελο έχουμε 13 κρούσματα, έδωσε ο Δη σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ στη Σκιάθο επίσης για ένα μήνα ήμασταν περίπου στα 26 με 30 κρούσματα. Είναι μεγάλος αριθμός για τα νησιά. Και μάλιστα τα νησιά τα οποία δεν είναι και τόσο θωρακισμένα υγειονομικά. Μήπως αυτή η απόφαση θεωρήσετε ότι δεν είναι και η σωστή, παρόλο που θα υπάρχει αυτή η μείωση των κρουσμάτων όπως φαίνεται? Καταρχάς, από την αρχή της ερώτησης να επισημάνουμε ότι δεν είναι μόνο η μάσκα μέτρο ατομικής προστασίας. Τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι τρία. Το ένα είναι η μάσκα προσώπου, το δεύτερο είναι το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και το τρίτο είναι οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε και η αποφυγή συγχρονισμού. Άρα είναι τρία τα μέτρα που οφείλουμε και καθής που θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και τους οικείους του πρέπει να εφαρμόζει. Από εκεί και πέρα το lockdown και το κλείσιμο της οικονομίας και όλων των δραστηριοτήτων είναι η έσχατη λύση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πανδημία και σίγουρα δεν είναι η λύση. Γιατί το μέτρο αυτό, καλός ή κακός, είναι πρόσκαιρο. Δεν μπορείς να κρατήσεις την κοινωνία κλειστή για μήνες ή για χρόνια μέχρι αυτό το πράγμα να υποχωρήσει. Άρα, μοιραία, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, είναι και εορταστική περίοδος, θα ανοίξουμε την αγορά, θα ανοίξει η αγορά. Είναι αναπόφευκτο, δεν μπορεί καμία πολιτεία να την κρατήσει κλειστή. Οπότε, σίγουρα, θα ξαναέχουμε αύξηση των κρουσμάτων και βέβαια, εκεί θα παίξει πάλι ρόλο η ατομική μας ευθύνη. Αν μπορέσουμε να τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα, πιθανώς να το περιορίσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Αν όχι, θα συμβεί αυτό που συνέβη και με το δεύτερο κύμα, γιατί να μην γελιόμαστε, έτσι, και στο περιοχή της Μαγνησίας, αλλά και παντού, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει πανδημία. Μαγαζιά γεμάτα, αποστάσεις που δεν τηρούνταν, οι άνθρωποι που είχαν, ειδικά οι νέοι μας, ξεχάσει το πρόβλημα. Πολλοί που πιστεύαν ότι είναι μύθος, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι μύθος και αυτό το λένε τα εκατομμύρια πλέον των νεκρών παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Η κοινωνία πρέπει να ανοίξει, η οικονομία πρέπει να ανοίξει. Τα μέτρα όμως πρέπει να είναι πιο αυστηρά και θα πρέπει όλοι να τα τηρούμε. Αν θέλουμε να περάσουμε πιο ήσυχα το τρίτο κύμα και βέβαια επειδή στο φως του τούνελ φαίνεται το εμβόλιο, το οποίο θα έρθει και στη χώρα μας από τον Ιανουάριο, είναι η μοναδική λύση που θα μας οδηγήσει σε μια κανονικότητα που εγώ χρονικά θα την τοποθετούσα το Μάρτιο του 2021 περίπου. Μάλιστα. Τώρα, μιας και ήρθε η κουβέντα για το εμβόλιο, γιατί θα σας ρωτούσα και επειδή με τους ιατρικούς κύκλους λογικά συζητάτε το θέμα, θέλω λίγο να μου πείτε προτεραιότητα από τη στιγμή που θα έρθει το εμβόλιο στη χώρα μας. Θα δοθεί σε ευπαθείς ομάδες, θα δοθεί πρώτα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή θα βρίσκονται εκείνη την περίοδο σε κλινική κατάσταση? Γνωρίζετε τι πρόκειται να έχει προτεραιότητα και πώς θα λειτουργήσει το χρονοδιάγραμμα? Η
προτεραιότητα έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους υγειονομικούς, που επειδή είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης θα πρέπει να θωρακιστούμε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για όλο το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, που είναι περίπου 100.000, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό κλπ. Στη συνέχεια είναι οι ευπαθείς ομάδες, άρα οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι άνω των 65, και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη, θα κάνει τη διαφορά όσον αφορά την νόσο του κορονοϊού, γιατί εντάξει, γίνεται όλη η συζήτηση για τις μικρότερες ηλικίες, ότι όλοι πάσχουν, αλλά σίγουρα πάσχουν βαρέως οι μεγάλες ηλικίες. Αν λοιπόν μπορέσουμε να τους θωρακίσουμε και να προκαλυφθεί η ανοσία όσον αφορά αυτές τις ηλικιακές ομάδες, αυτόματα θα μειωθεί η νοσηρότητα. Μπορεί να έχουμε πάλι κρούσματα, αλλά δεν θα είναι τόσο βαριά, άρα δεν θα χρειάζονται νοσηλεία. Οπότε το σύστημα υγείας θα μπορέσει να το διαχειριστεί ευκολότερα. Και στη συνέχεια ο προγραμματισμός περιλαμβάνει όλο τον πληθυσμό. Έτσι, μιλάμε για περίπου πάνω από 20 εκατομμύρια δόσεις. Οι δόσεις των εμβολίων είναι διπλές. Άρα καταλαβαίνετε ότι μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα υπάρξει η δυνατότητα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος. Μάλιστα. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι δεν θα τα καταφέρετε σαν γιατροί όταν το σύστημα άρχισε να έχει τους κραδασμούς με τους πολλούς νοσούντες? Από τη θέση... Φοβάστε ακόμα ίσως? Ναι. Από τη θέση μου, σαν διευθυντή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν δικαιούμαι να φοβάμαι. Έτσι, δεν φοβάμαστε πραγματικά, και αυτή, αν θέλετε, η άποψη ξεκινάει από το γεγονός ότι γνωρίζω ότι έχω να αντιμετωπίσω ένα δύσκολο εχθρό, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ούτε είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό το πράγμα. Άρα, έχοντας μάλιστα και τη γνώση αυτών των μηνών όσον αφορά την νόσο, δεν φοβόμαστε. Τηρούμε αυστηρά τα μέτρα. Ευτυχώς υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχουν μέτρα ατομικής προστασίας, υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούμε να δώσουμε στους ασθενείς μας, υπάρχουν μηχανήματα. Άρα, μετριάζεται κάπως αυτό το αίσθημα. Αυτό που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σε έλλειψη, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ούτε τους γιατρούς που θέλουμε σε αριθμό έχουμε, ούτε τους νοσηλευτές. Υπάρχει μία ενίσχυση από την περιφέρεια, αλλά είναι πολύ μικρή. Επιπλέον, κάποιο προσωπικό που έχει έρθει δεν είναι εκπαιδευμένο, χρειάζεται χρόνος για να εκπαιδευτεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και διπλό ρόλο. Και θεραπευτικό για τους ασθενείς μας και εκπαιδευτικό για τους νεότερους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα νόσο που έχει αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη, θα μπορούσα να πω. Υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση με ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που θα χρειαστούν? Ναι, υπάρχει ένας προγραμματισμός όσον αφορά κλίνες απλές, να καλύψουν οι κλινικές όχι περιστατικά COVID, αλλά τα άλλα περιστατικά. Έχουμε και προσφορά από την κλινική Άνασα για δύο κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, βέβαια για περιστατικά πάλι non-COVID. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Η περιοχή μας στερείται άλλων υποδομών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα βαριά περιστατικά όλα θα τα αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Με αισιοδοξία θα κλείσουμε. Έτσι όπως ακριβώς το είπατε, ότι δεν φοβάστε κάτι. Και ο κόσμος όχι θα πρέπει να φοβάται, αλλά θα πρέπει να παίρνει τα μέτρα του. Αυτό είναι η αλήθεια. Μεγάλη προσοχή. Αυτό που πρέπει με σύνεση όλοι να κινούμεθα, να ξέρουμε ότι είναι μια εποχή διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει και η εορταστική περίοδος επίσης θα είναι διαφορετική. Αλλά για να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι παρόντες και ας πούμε του χρόνου να γιορτάσουμε διαφορετικά, πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα, να υπενθυμίζουμε στο διπλανό μας, δεν είναι κακό να του πούμε ότι δεν φορά σωστά τη μάσκα, φόρεσέ τη, να στηρίζουμε το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που πραγματικά κάνει μια τιτάνια προσπάθεια, και να μην ξεχνάμε ότι και όταν θα περάσει ο κορονοϊός, εμείς εκεί θα είμαστε. Και θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το καθήκον μας με δυσκολίες, με ελλείψεις, και θα ήθελα να πιστεύω ότι ούτε η κοινωνία ούτε η πολιτεία θα μας ξεχάσει. Το ευχόμαστε κι εμείς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα, να έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε, ίσως για εκείνο το βιβλίο που κάναμε τότε. Και όχι βέβαια για αυτό το γεγονός που σίγουρα είναι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το συζητάμε πάνω απ' όλα για να ευαισθητοποιούνται οι πολίτες, να προσέχουν
και πραγματικά να έχουμε καλά Χριστούγεννα και αργότερα και ένα καλύτερο Πάσχα και μακάρι το καλοκαίρι να φίλοι, είμαστε έτσι χωρίς αυτά τα περιοριστικά μέτρα φίλοι, που τουλάχιστον είχαμε φέτος. Οι κάτοικοι στα νησιά μας πρέπει ακριβώς όπως είπατε, επειδή δεν υπάρχει μεγάλες υποδομές, να είναι διπλά προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο υπάρχει μια θάλασσα να περάσουν. Άρα χρειάζεται πολύ πολύ αυξημένη προσοχή για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Και η θάλασσα αν είναι ήρεμη τώρα το χειμώνα. Έτσι. Έχουμε πολλές δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε πολύ που στέκεστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, νησιώτες και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα κλείσουμε με την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, περιμένοντας και το εμβόλιο που θα ενισχύσει και θα θωρακίσει την υγεία μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.